είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς εστέ το άλλας της γης. Της εν πίστη λαμβάνουσι, την ευλογία σου. Ανοιχτά τη Σπύλου. Η Μεσόγειος δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται νεκροταφείο αθώων ψυχών. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική αντιμετώπισης των διακινητών. Μιλάμε για πραγματικούς εγκληματίες. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το ζήτημα. Οπότε θα με συγχωρέσετε που δεν θα πω πολλά πράγματα. Νομίζω ότι τα περισσότερα υπόθηκαν. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, όπως ο αγαπητός Πάνης είπε προηγουμένως. Μεγάλη προσέλευση, ρωτώντας τον Δήμαρχο για τον κόσμο που σκέφτηκε πέρσι την έκθεση, μου είπε έναν αριθμό. Νομίζω ότι αυτός ο αριθμός θα τον υπερβούμε και από την πρώτη κιόλας μέρα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, επειδή υπάρχει συνεργασία με την Telexpo, πάντοτε αυτό βοηθάει. Θέλω να πιστεύω ότι κατοπτρίζει την καλή διάθεση του κόσμου που έρχεται ως συνέπεια της καλής πορείας της οικονομίας. Χωρίς καμία διάθεση να πολιτικολογήσω, άλλωστε όλοι και έχουμε διαμορφώσει την άποψή μας για τα πολιτικά πράγματα. Η